Η σημερινή μέρα είναι μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία και την ευημερία των παιδιών στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Το πρόγραμμα σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Είναι μια από τις τελευταίες εκδηλώσεις που πραγματοποιείται. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 4 διασυνοριακά σεμινάρια με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών κυρίως και στελεχών της περιφέρειας που σχετίζονται με την υγεία. Έχουν πραγματοποιηθεί 2 θετικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 παιδιών από Ελλάδα και Βουλγαρία στο Δήμο της Μπελίτσα, όπου είναι και ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος και ο οποίος έχει κατασκευάσει ένα καινούργιο κλειστό γυμναστήριο με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, το οποίο όπως γνωρίζετε χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και με πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Σήμερα συνεχίζεται με τις δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά κυρίως, αλλά όχι μόνο. Το πρόγραμμα Stop Fat Join Life στα πλαίσια του διασυνοριακού μεγαλύτερου προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, που έχει να κάνει με την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα αυτό το υλοποιούμε εμείς η Αντιπεριφέρεια Δράμας στα πλαίσια φυσικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε συνεργασία με γειτονικό δήμο της Βουλγαρίας, το Δήμο Μπελίτσε. Οι Βούλγαροι μέσα από αυτό το πρόγραμμα προϋπολογισμού 1.700.000 περίπου κατασκεύασαν ένα μεγάλο γυμναστήριο κλειστό στο Δήμο τους, όπου θα αθλούνται τα παιδιά. Και ο άλλος εταίρος εμείς αναλάβαμε δράσεις που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση των παιδιών και των γονέων πάνω στο σημαντικό αυτό πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας. Nós temos собрали o transgrânsio projeto Coito da Bulgária. Μια εκδήλωση σήμερα εδώ, μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν γίνει και στη Βουλγαρία με ένα κλειστό γυμναστήριο που έχει θεμελιωθεί και γίνανε κάποιες εκδηλώσεις εκεί πέρα και στόχο έχουν αυτές οι δραστηριότητες την υγιεινή διατροφή των παιδιών, την ευημερία τους και πώς θα μπορέσουν να είναι μακριά από παχυσαρκία και τέτοιες εκδηλώσεις.